Κύριε Μανουσάκη, που είσαστε πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Ζουγεράκη. Όπως το αναφέρατε, είναι σήμερα είναι αυτή η εκδίκαση στη Νεάπολη. Πρόκειται για εργαζόμενους οι οποίοι είναι όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτές, νικητικούς, τεχνικούς, φύλακες, καθαρίστρες, οι οποίοι εργάζονται στο νοσοκομείο αρκετά χρόνια. Κάποιοι προσλήφθηκαν στην αρχή της πανδημίας, αλλά έχουμε και άλλους οι οποίοι εργάζονται από το 2013. Υπάρχει ηλεκτρολόγος στο νοσοκομείο μας, ο οποίος προσλήφθηκε ως συμβασιούχος το 2013 και εργάζεται 11 χρόνια στο νοσοκομείο με συμβάσεις τις οποίες με νομοθετικές ρυθμίσεις η εκάστοτε κυβερνήση συνεχώς τις παρατείνουν. Οι συνεχείς παρατάσεις των συμβάσεων των συναδέλφων δείχνουν ότι δεν έχουν προσδιοριστεί για να καλύψουν επίκαιρες ανάγκες, εποχιακές ανάγκες, αλλά ουσιαστικά έχουν προσδιοριστεί για να καλύψουν πάγιες ανάγκες των νοσοκομείων, μόνιμες ανάγκες. Και αυτό είναι και το βασικό επιχείρημά μας και νομικά και πολιτικά. Αλλά και την πολιτεία τη βολεύει να τους κρατάει ο Μύρους για πάρα πολλούς λόγους. Ακριβώς, και μάλιστα χαρακτηριστική περίπτωση είναι οι συνάδελφοι και οι συναδέλφοι στην καθαριότητα, στη φύλαξη και στην σύντηση των νοσοκομείων, όπου είχαν προσληφθεί το 2017 και 2018 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Όμως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέτεινε αυτές τις συμβάσεις από το 2020 και μετά, λόγω της πανδημίας. Τους χρησιμοποίησε καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Πέρασε η πανδημία, συνέχισε να τους χρησιμοποιεί τους συγκεκριμένους συναδέλφους. Και τώρα ο κύριος Γεωργιάδης επέλεξε να περάσει σε εργολάβους. Και 30 Ιουνίου εμείς έχουμε 16 συνάδελφους και συναδέλφους οι οποίοι θα απολυθούν, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι δεν πρόκειται να πάει στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση για περαιτέρω παράταση αυτών των συναδέλφων. Οι εργολάβοι στοιχίζουν πολύ πιο ακριβά στο δημόσιο. Υπάρχουν στοιχεία που τα αποδεικνύουν. Εμείς και στις οικονομοτεχνικές μελέτες που έχουμε στα χέρια μας, πολύ απλά 200 ευρώ εργαζόμενο εισπράττει ο κάθε εργολάβος για εργολαβικό κέρδος και για διοικητικό κόστος. Μάλιστα. Αυτά τα 200 ευρώ εργαζόμενο δεν θα υπήρχαν και δεν θα υπάρχουν εάν οι συνάδελφοι είναι συμβασιούχοι. Και η επιλογή των εργολάβων επιβαρύνει κατά πολύ τον προϋπολογισμό του κράτους. Και βέβαια, εάν σταματούσε αυτή την ομερία τόσων χιλιάδων ανθρώπων σε όλα νοσοκομεία της χώρας, εάν προχωρούσε στην μονιμοποίηση των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι ξέρουν πλέον και πάρα πολύ καλά το αντικείμενό τους, αλλιώς θα ήταν τα πράγματα. Δεν θα πήγαινε επίσης σε αυτές τις προκηρύξεις, οι οποίες δεν ολοκληρώνονται, αλλά ούτε και αυτή η καινούργια ποτέ θα ολοκληρωθεί. 2030 και βλέπουμε. Αυτή με τις 4.500 θέσεις του 19 επίσης δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Αντί να υπάρχουν όλα αυτά τα ευτράπελα και θα ήταν τα πράγματα πολύ πολύ καλύτερα. Τώρα γιατί δεν το κατανοούν και γιατί δεν προχωράνε σε αυτό που λέτε εσείς και προτείνετε, αυτό δεν είναι μόνο ο Θεός το ξέρει, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν και γιατί το κάνουν. Ακριβώς, κύριε Ζουγεράκη, είναι πολιτική επιλογή να μην στηριχτεί το ΕΣΥ. Είναι εμφανές αυτό, το βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα. Για το θέμα, ας πούμε, που καθυστερεί το ΑΣΕΠ να βγάλει τα αποτελέσματα και κάνουν 2 χρόνια να βγουν αποτελέσματα σε κάθε διαγωνισμό, θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση όπως βρέθηκε στο θέμα των προκηρύξεων των κέντρων. Δηλαδή να μπει μια νομοθετική ρήτρα ότι σε 6 μήνες θα πρέπει να έχουν βγει τα αποτελέσματα και να συσταθεί εντός του ΑΣΕΠ ένα τμήμα το οποίο να ασχολείται αποκλειστικά μόνο και μόνο με τις προκηρύξεις στον χώρο της υγείας. Και ξέρετε, επειδή δεν μένουμε στενά μόνο στον χώρο της υγείας με αυτά τα οποία λέμε, είναι πάρα πολύ μεγάλο κρίμα και είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κοροϊδία να βγαίνεις και να λες μειώσαμε την ανεργία και την ίδια ώρα να έχεις ανθρώπους οι οποίοι μέσω δικαστηρίου προσπαθούν να διατηρήσουν τη δουλειά τους, τη ζωή τους, τα χρήματα για την οικογένειά τους, την επιβίωσή τους. Μα και διεκδικούν το αυτονόητο, ότι δεν είναι έκτακτοι, δεν καλύπτουν εποχικές ανάγκες όπως λέει η σύμβασή τους.
όταν το ίδιο ο εργοδότης τους κρατάει, και μάλιστα το λέει αυτό και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ότι μετά τα δύο χρόνια πρέπει να μετατρέπονται οι συμβάσεις αορίστου. Ισχύει στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι. Γιατί να μην ισχύει και στο δημόσιο και να μετατρέπονται αυτές οι συμβάσεις σε αορίστου χρόνου. Το βασικό νομικό μας επιχείρημα είναι ακριβώς αυτό. Ότι από τη στιγμή που είναι εμφανές ότι οι συνάδελφοι καλύπτουν μόνιμες ανάγκες, θα πρέπει είναι, υποκρίνεται στη σύμβασή τους ότι είναι αορίστου και όχι ορισμένου χρόνου. Και αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί έκανε κάποιες δηλώσεις πρόσφατα ότι στα Γιάννενα, ότι όταν κάποιος είναι ορισμένου χρόνου τελειώνει η σύμβασή του, φεύγει, είναι ακόμη μια φορά που ο Υπουργός Υγείας λέει ψέματα. Δηλαδή τον έχουμε ακούσει, είπε ψέματα ότι το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου δεν εφημέρευε, ενώ εφημέρευε. Και στο θέμα των συμβάσεων λέει ψέματα. Δεν λήγουν οι συμβάσεις των συναδέλφων στις 30 Ιουνίου, λήγουν οι παρατάσεις που ο ίδιος έχει δώσει. Δηλαδή, δίνοντας παράταση στις συμβάσεις τους, αναγνώρισε ότι δεν καλύπτουν εποχικές ανάγκες, δεν καλύπτουν πρόσχερες ανάγκες. Άρα λοιπόν το βασικό επιχείρημα που χρησιμοποιεί είναι ότι δεν απολύονται, γιατί πολύ απλά λήγουν οι συμβάσεις τους, δεν ισχύει, γιατί οι συμβάσεις έχουν λήξει εδώ και χρόνια και ο ίδιος οι κυβερνήσεις τις παρατείνουν και τους χρησιμοποίησαν στην πανδημία, που τότε δεν βρίσκανε προσωπικό, έτσι, τους χρησιμοποίησαν την πανδημία και τώρα τους πετάνε σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μανουσάκη. Καλημέρα σας. Γεια σας.